Μανάρια μου, αναγκάζομαι να κάνω αυτό το βίντεο γιατί δεν το έχω ανάγκη. Εγώ τόσα χρόνια ό,τι θέλω να πω το λέω στις παραστάσεις μου, το γράφω στο Twitter, στο Facebook, είμαι κομπλέ. Αναγκάζομαι όμως πλέον γιατί η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, του αγαπημένου μου Κούλη, βάλεται από παντού. Λοιπόν, εγώ ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, ως γνήσιο δεκανίκη της δεξιάς, είμαι υποχρεωμένος να βγω να σας πω δύο πράγματα που δεν καταλαβαίνετε εσείς από μεταρρύθμιση, ανάπτυξη, επενδυτικά φιλελεύθερα σχέδια. Προσέξτε με. Είναι δυνατόν να κατηγορείτε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, αφού το έχετε δει το παιδί από φάτσα, ότι στέλνει τώρα ο Κυριάκος τους αστυνομικούς να τρομοκρατήσουν, χούντα κτλ. Ότι ο Κυριάκος, πάτε καλά, ρε παιδιά. Αυτό είναι ανάπτυξη. Αυτό λέγεται ανάπτυξη. Οι αστυνομικοί στη Λέσβο και στη Χίο δεν ήρθαν να τρομοκρατήσουν κανέναν. Αυτό λέγεται αστυνομικός τουρισμός. Το είχε κάνει, αν θυμάστε, και πέρσι ο Τσίπρας στην Κέρκυρα, στη Λευκύμη που είχαν κάτσει εκεί τα μάτια 8 μήνες. Γιατί το κάνει αυτό? Στη Λέσβο και στη Χίο δεν βλέπετε τουρίστα ούτε το καλοκαίρι, πόσο μάλλον το χειμώνα. Τι κάνει λοιπόν ο Κυριάκος? Στέλνει τα ΜΑΤ να κινηθεί λίγο το χρήμα, να γίνει γνωστός ο τόπος. Τι νομίζετε ότι κάνουν τα ΜΑΤ τόσα χρόνια στα Εξάρχεια? Τι κάνουνε, βαράνε τους περαστικούς? Όχι, αυτό είναι που βλέπετε εσείς. Επένδυση κάνουνε. Τα Εξάρχεια έχουν γίνει γνωστά σε όλο τον πλανήτη. Κάθε Κινέζος εκατομμυριούχος που σέβεται τον εαυτό του θέλει ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικά στα Εξάρχεια να πάει να πεθάνει με την ισχύα του από κορονοϊό. Αυτό ονειρεύονται οι Κινέζοι. Εξάρχεια ακούνε και τους τρέχουν τα σάλια. Γιατί έχει δουλέψει από πίσω ΜΑΤ, ΕΛΑΣ, σχέδιο, πρόγραμμα, ανάπτυξη. Αυτό θα γίνει και στη Λέσβο και στη Χίο. Εκτός αν είστε τόσο αντιδραστικοί. Προσέξτε πώς δουλεύει. Πέρα από το χρήμα που κυκλοφορεί στο νησί, γίνονται και πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις. Ας πούμε, αυτός ο Λεβέντης, ο Χιώτης, που έκανε αυτή την τρομερή δήλωση αγάπης απέναντι στο συνέλληνα ματατζή. Αυτή. Ας σε κρατήσω στο Χιώτη καμπούνι, θα μυρίζει η σούβρα σου μαστίχα ένα χρόνο. Μερικοί γελάσανε. Άλλοι το βρήκαν επιθετικό. Άλλοι πρόστιχο. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, που είναι φιλελεύθερος και παντού βλέπει επενδυτικά σχέδια, το βρήκε καινοτόμο ιδέα. Παιδιά, γίνεται μακελιό. Ήδη μεγάλες εταιρείες έχουν καταθέσει αιτήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Άδωνη Γεωργιάδη, να βρουν αυτόν το Χιώτη. Γιατί μέχρι τώρα όλος ο πλανήτης ήξερε. Ο Φαρμακοψόλης, ο Γλυκοτσούτσουνος. Μα στη Χοψόλη δεν ξέραν ακόμα. Έχει γίνει της παλαβής. Όλες οι εταιρείες που κάνουν αρωματικά εσωτερικού χώρου θέλουν να βρουν αυτό το Λεβέντη. Παρακαλώ, δείτε το έργο σωστά. Όλοι οι Χιώτες. Όλοι οι Χιώτες που το πουλί τους μυρίζει μαστίχα. Αύριο το πρωί, από τις 9, ο Υπουργός θα είναι εκεί και δέχεται. Στον Άδωνη Γεωργιάδη, με το πουλί στο χέρι. Θα τα τσεκάρει ένα-ένα προσωπικά. Θα έρθει χρήμα. Προσέξτε, ακόμα και ο κορονοϊός. Χρήμα είναι. Τι νομίζετε? Δεν μπορούσε ο Βασίλης ο Κικίλιας να προβλέψει ότι θα έρθουν από την Ιταλία, ας πούμε, Έλληνες που είχαν ταξιδέψει εκεί και θα φέρουν τον κορονοϊό στην Ελλάδα? Τι είναι ο Βασίλης ο Κικίλιας? Κανένας χαζός είναι? Σας θυμίζω ότι μιλάμε για αμυντικό ολκής. Ο Βασίλης ο Κικίλιας, όταν έπαιζε μπάσκετ, δεν του βάζε τρίποντο ούτε ο Μαματζιόλας ο Αχιλλέας. Όχι τώρα να πέρασε ο κορονοϊός από το αεροδρόμιο. Είναι γάτος ο Βασίλης. Αλλά τι κάνει? Σου λέει, άσε να μπει και λίγο ο κορονοϊός. Καταρχάς θα πάψουν να μας λένε βλάχους. Όλη η Ευρώπη έχει κορονοϊό, εμείς δεν είχαμε. Τι είμαστε εμείς? Τι είμαστε, Βαλκάνοι είμαστε? Να μην έχουμε εμείς κορονοϊό? Έχουμε και κορονοϊό. Και όχι μόνο έχουμε κορονοϊό, τώρα θα αρχίσει να κινείται το χρήμα. Ήδη δουλεύουν τα φαρμακεία. Πόσα χρόνια έχετε να πάτε να πάρετε προφυλακτικά? Τα φαρμακεία βαράνε μύγες. Τώρα ξεπουλάνε. Ντετόλ, μάσκες, γίνεται χαμός. Τα παίρνουν όλα. Και προφυλακτικά. Αντί για μάσκα. Θα κουνηθούν τα διαγνωστικά, θα κουνηθούν τα νοσοκομεία, θα κουνηθούν τα νεκροταφεία. Παιδιά, ο θάνατος δεν είναι θάνατος. Εδώ έχουμε φιλελεύθερη κυβέρνηση. Ο θάνατος είναι χρήμα. Τα είχε κάνει και ο Τσίπρας αυτά. Με τον αστυνομικό τουρισμό, με τη Λευκύμη. Αλλά χαμπάρι δεν πήρε. Τώρα απελευθερώθηκαν οι ματατζίδες που είχαν πάει στη Λευκύμη. Θα το δείτε αύριο μεθαύριο. Θα βγάλει η εκπομπή η Τατιάνα Στεφανίδου, όπου έχει ματατζή, αποκλειστικό είναι αυτό τώρα που σας λέω. Έχει ματατζή που θα βγει με καλυμμένο πρόσωπο, ο οποίος θα δηλώσει στην κάμερα ότι όταν κλάνει μυρίζει κουμκουάτ.